Γενικό Διευθυντή της ΟΕΦ, τον κύριο Μιχάλη Αντωνίου. Κύριε Αντωνίου, καλώς σας μεσημέρι. Γεια σας, κύριε Κιμήτρη. Πώς εξελίσσονται τα πράγματα στον επιχειρηματικό κόσμο, ποιες είναι οι ανησυχίες? Ασκείται τεράστια πίεση, όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας. Το άγχος μεγιστοποιείται μέρα με τη μέρα. Υπάρχουν η αναμονή σε σχέση με τα μέτρα τα οποία φαίνεται ότι παίρνουν μια τελική μορφή. Υπάρχει ένα σημερινό δημοσίευμα το οποίο φαίνεται ότι σε αδρές γραμμές ανταποκρίνεται στα σχεδιαζόμενα, στα μελετόμενα από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και αναμένουν οι επιχειρήσεις με μεγάλο ενδιαφέρον, για να μην πω αγωνία, να δουν τι θα εξαγγελθεί, ποιες από αυτές θα μπορούν να αξιοποιήσουν αυτά που θα εξαγγελθούν και με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό το οποίο εδώ και μέρες λέμε στην Ομοσπονδία Ανεργοδοτών, που είναι η διατήρηση ανέπαφου του παραγωγικού ιστού της χώρας, δηλαδή να κρατήσουν οι επιχειρήσεις τους εργαζόμενους τους στην απασχόληση. Είναι εύκολο όμως αυτό, κύριε Αντωνίου, να μην χαθούν θέσεις εργασίας? Εάν τα πράγματα τελειώσουν γρήγορα, εάν επιστρέψουμε σε συνθήκες κανονικότητας γρήγορα, τότε πιστεύω ότι το μεγαλύτερο μέρος των όσων έχουμε χτίσει με κόπους εδώ και πολλά χρόνια και μετά την τελευταία κρίση του 2013 θα διασωθούν. Τώρα, η κατάσταση μεταβάλλεται, όπως όλοι ξέρουμε, μέρα με τη μέρα. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση αλλά και η πολιτική ηγεσία αντιλήφθηκαν πάρα πολύ γρήγορα το μέγεθος της απειλής και αντίστοιχα το μέγεθος της συνδρομής την οποία πρέπει να επιστρατεύσουν και να διοχετεύσουν στην πραγματική οικονομία προκειμένου να ελαχιστοποιήσουμε τις ζημιές. Να φύγει αυτή η κατάσταση χωρίς ζημιάς, νομίζω αυτός που θα το πει, αν δεν είναι αφελής, ψεύδεται ενσυνείδητα. Θα έχουμε ζημιές. Θα έχουμε όλοι απώλειες μέσα από αυτήν τη διαδικασία. Η προσπάθεια, και είναι πάνδημη, είναι όλων όσων μπορούν να συμβάλλουν προσανατολισμένοι στην ίδια κατεύθυνση, χωρίς παραφωνίες, είναι αυτές οι ζημιές να περιοριστούν στο ελάχιστο και να είναι αναστρέψιμες σε εύλογο χρονικό διάστημα. Διότι, να θυμίσω και στην κρίση του 2013 που επίσης μπήκαμε σε χαρτογράφητα νερά, δεν υπήρχε checklist ούτε το 2013, για να ξέρουμε ότι κάνοντας το α ή το β και αποφεύγοντας το γ ή το δ θα επιστρέψουμε γρήγορα σε συνθήκες κανονικότητας. Παρόλα αυτά, περπατήσαμε ενωμένοι, σταθήκαμε στα πόδια μας και ανακτήσαμε ένα τεράστιο μέρος αυτόν τον οποίο χάσαμε. Άρα το αίτημα της ΟΕΒ είναι προς πάντες να κινηθούμε γρήγορα. Κινούνται με τις ψηλότερες δυνατές ταχύτητες τα επιτελεία του κράτους. Γνωρίζω ότι καταθέτουν ψυχή μέχρι και τα μεσάνυχτα οι επικεφαλείς των δύο Υπουργείων μαζί με τις ομάδες τους για να δώσουν στην οικονομία αυτά τα οποία αναμένουν με μεγάλη αδημονία. Να δούμε ποιοι δικαιούνται τι και πώς, διότι οι πιέσεις είναι μεγάλες, τα αναπάντητα ερωτήματα πάρα πολλά, η δυνατότητα της ΟΕΒ να συνδράμει έχει εξαντληθεί με την έννοια ότι έχουμε συγκεντρώσει όλα τα ερωτήματα, τα κωδικοποιήσαμε, ήταν εκατοντάδες και τα υποβάλαμε στην ομάδα την επιτελική. Νομίζω επικεφαλής είναι ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργικού Συμβουλίου, ο φίλος ο Θεοδόσης, ο Τσόλας, και αναμένουμε τις απαντήσεις σε έναν αριθμό ερωτημάτων που άμα τα έχουμε και αυτά, μαζί με τα πακέτα στήριξης της οικονομίας, θα μπορέσουμε να δούμε την επόμενη μέρα επικεντρωνόμενοι στις οδηγίες των αρμοδίων αρχών που αφορούν το σκέλος του επιδημιολογικών, που είναι η βασική μας προσπάθεια εκεί, να μείνουν επιχειρήσεις ζωντανές στο μέγιστο δυνατόν, αλλά να τελειώνουμε, να ξεμπερδεύουμε μια ώρα γρηγορότερα από αυτήν την καταραμένη επιδημία, η οποία μας έχει φέρει στην κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα. Είναι η συζήτηση, νομίζω θα κάνουμε την ερχόμενη εβδομάδα, κύριε Αντωνίου, αυτά που βάλατε κάτω, γιατί αύριο πάνε υπουργικό, Παρασκευή θα ψηφιστούν από την Ολομέλεια της Βουλής και Δευτέρα θα είμαστε εδώ να αναλύουμε τις απορίες του κόσμου που έχουν να κάνουν με τις δουλειές, αν είναι εργαζόμενοι και εργοδότες, επιχειρήσεις για τα μέτρα στήριξης.
Να προσθέσω κάτι, θα αφορά και αυτοεργοδοτούμενους στο πακέτο, διότι έχετε αναφέρει επιχειρήσεις, εργοδότες και εργαζόμενους, θα αφορά και αυτοεργοδοτούμενους, όπως η ΟΕΒ έλεγε από την πρώτη μέρα, χωρίς να έχει τίποτα συγκεκριμένο στο χέρι της, η κυβέρνηση δεν θα αφήσει στο έλεος του Θεού τους αυτοεργοδοτούμενους. Και φαίνεται ότι πράγματι υπάρχει μέρημνα σοβαρή και για αυτήν την κατηγορία, την πολύ σημαντική συνεισφορά των οποίων δεν πρέπει να φύγουμε στο έλεος του Θεού, στην οικονομία εννοώ. Να πω ότι αύριο το πρωί συνέρχεται σε έκτακτη συνεδρία τηλεδιάσκεψη η Εκτελεστική Επιτροπή της ΟΕΒ και θα προσπαθήσουμε να εμβολιάσουμε το πακέτο το οποίο φαίνεται ότι οριστικοποιείται από τον Υπουργό Οικονομικών και την Υπουργό Εργασίας με κάποιες επικοδομητικές εισηγήσεις που θα μπορέσουν να μεγιστοποιήσουν αυτό το οποίο από τα υστερήματα του αυτός ο λαός θα διαθέσει για να σωθεί ο τόπος. Να είστε καλά, κύριε Μιχάλη Αντωνίου. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ.